Ποια είμαι εγώ που πηγαίνω, ποιο μυστικό φυλαγμένο πρέπει να βρω και να σωθώ. Ποια είμαι εγώ, πες μου αλήθεια, δεν κυνηγώ παραμύθια και προσπαθώ να λυτρωθώ. Ανδρέας Γεωργόπουλος, 1 εκατομμύριο ευρώ, πώς? Έλα μωρέ τώρα, δεκαράκι δεκαράκι τα αποταμίευσε ο άνθρωπος, με τον ψωρομισθό του σώματος. Αλλά να ξέρεις δεν έπρεπε να μου το πεις. Ποιο? Ότι είσαι πλούσιος. Τώρα θα νομίζεις ότι θα θέλω να σε παντρευτώ για τα λεφτά σου. Θες να με παντρευτείς? Ο Άλκης πήρε το δρόμο του και πρέπει να πάρω κι εγώ το δικό μου. Θα πάω με την Τόρετα στο εξωτερικό να γεννήσω και μετά πρέπει να δω τι θα κάνω και με τη ζωή μου. Χαίρομαι που σκοπεύεις να φύγεις. Εγώ μάλιστα θα σε συμβούλευα να φύγεις για τα καλά, όχι για λίγο. Λόγω της δουλειάς μου έχω μάθει να κοιτάζω πίσω από την εικόνα. Και η εικόνα που είδα σήμερα στο τμήμα με σένα και τη Μαρίνα δείχνει ότι κάτι τρέχει ανάμεσά σας. Ο δικός σου δεν είναι καθαρός. Ο Αντρέα, Mr. Perfect είναι πολύ μακριά από την τελειότητα. Μη σου πω βουτυγμένο στη βρωμιά. Να την παντρευτείς. Εσύ έχεις πει ότι πρέπει να προσέχω τα αισθήματά μου. Τι λες τώρα? Δεν είπα να την ερωτευτείς, τα αλήθεια. Ο γάμος όμως αυτός θα μας λύσει πολλά προβλήματα. Αν χαλάσει η συμφωνία, θα έχεις τρομερό πρόβλημα. Στορκίζομαι. Θα γίνω χειρότερος και από το κογλύφος. Διάβασα ότι υπάρχουν περιπτώσεις που το παιδί δεν είναι απαραίτητα συμβατό με το γονέα. Πρέπει να σιγουρευτείς για τη συμβατότητα της Έλσας. Αλλιώς θα βασανίζεστε όλοι άδικα. Δεν μπορώ να μείνω πια μακριά σας. Η ζωή μου πια εξαρτάται από εσάς. Από σένα και την Έλσα. Ναι. Αντρέα. Τι συμβαίνει? Ήρθα να μιλήσουμε. Γιατί έχουμε να λύσουμε ένα πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που το λένε Δάφνη. Δεν καταλαβαίνω τι πρόβλημα υπάρχει με τη Δάφνη. Ψάχνει. Όλο ψάχνει, ψάχνει συνέχεια. Ειδικά τις υποθέσεις που μας αφορούν. Υποπτεύεται τα πάντα. Και τα σκαλίζει συνέχεια. Λογικό είναι. Αφού αυτή είναι η δουλειά της. Και κάτι ακόμα. Η Δάφνη παθιάζεται με όλα. Αυτό το ξέραμε από την αρχή. Άλλωστε, γι' αυτό ήρθες αρχικά. Ακριβώς για να την προσέχεις και να μην την αφήσεις να φτάσεις σε περιοχές που δεν θέλουμε. Ναι. Και τα καταφέρνω προς το παρόν. Αλλά τώρα μεταξύ μας, ξέρεις πόσο γάτα είναι η κόρη σου. Εγώ είμαι συνέχεια δίπλα της, αλλά άμα το παρακάνω θα αρχίσει να με υποπτεύεται και εμένα. Τότε βρες έναν άλλον τρόπο. Εγώ τι θέλεις να σου κάνω? Να μου δώσεις το χέρι της. Τι εννοείς? Κοίτα, στο έχω ξαναπεί. Έχω αισθήματα για την Δάφνη. Ξέχωρα από όλα τα άλλα, η σχέση μας έδειξε ότι ταιριάζουν. Γι' αυτό τη ζήτησα να μου παντρευτεί. Τι κάνει μαζεμένο το παρεάκι? Προσπαθούμε να δούμε πώς θα σώσουμε το θέμα που δημιουργήθηκε με τον Άρη. Σε λίγες μέρες βγαίνουν τα διαφημιστικά για τις βιταμίνες και δεν θέλουμε να επηρεάσει όλο αυτό.
Μάλιστα. Τι, δεν καταλάβα. Γιατί αυτό το ύφος? Όχι, απλά δεν ήξερα ότι ασχολείσαι και με το image της εταιρείας. Νομίζω ότι απλά σχεδιάζεις. Φυσικά και ασχολούμαι. Αν γίνει οτιδήποτε και αποτύχει η καμπάνια, εγώ θα το χρεωθώ. Εγκαλύτερα θέλουμε να δούμε και πώς θα ξεπερδέψουμε και εσένα από όλο αυτό. Γιατί θα είναι μεγάλο το μπέρδεμα, έτσι δεν είναι? Ναι, κοίτα, δεν καταλαβαίνω για ποιο μπέρδεμα ακριβώς μιλάτε, αλλά η μόνη υπεύθυνη για αυτό που έγινε είμαι εγώ. Και αν κινδυνεύει η εικόνα σου, θα κάνω ό,τι χρειάζεται για να σε υπερασπιστώ, ναι. Εντάξει, έδωσες κατάθεση στην αστυνομία. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι άλλο. Ναι, τι παραπάνω να κάνεις? Ξέρω εγώ, να πω, να δώσω συνέντευξη, να εξηγήσω τι ακριβώς έγινε. Εσύ να καθίσεις εκεί που είσαι. Δεν έχω δικηγόρο, δεν χρειάζομαι άλλο. Ναι, μην μου αγριεύεις εμένα. Πώς την είδες δηλαδή, πατέρας μου? Όχι, απλώς σαν μεγαλύτερό σου πιστεύω ότι μπορώ να σε συμβουλέψω σαν πατέρας. Δεν θέλω. Έχω και δαιμόνα. Τον μπαμπά μου. Δεν χρειάζομαι δεύτερο. Εντάξει, όμως εγώ είμαι μητέρα σου και θέλω να μ' ακούσεις. Δεν έχεις καμία δουλειά να ανακατευτείς σε συνεντεύξεις και δηλώσεις. Θα τα φροντίσουν όλα ο Πέτρος και η Κάτια. Είναι ο δικηγόρος και η μάνατζέρ του. Εσύ δεν έχεις καμία σχέση, κατάλαβες? Τέλος. Με σένα όμως το συζητάει. Γιατί άραγε? Δεν νομίζω ότι έχει νόημα να το συζητάμε άλλο. Αυτό θα έλεγα κι εγώ. Λοιπόν, για να αφήσουμε τη μαμά να δουλέψει, δεν πάμε εμείς να πιούμε ένα καφέ? Κερνάω. Το λιγότερο που μπορώ να κάνω για να σε ευχαριστήσω. Τι ρε μάμη, δεν κατάλαβα. Δεν μπορώ να ευχαριστήσω τον άνθρωπο? Με έχεις ευχαριστήσει ήδη, δεν χρειάζεται. Να τώρα ένας καφές είναι, πώς κάνεις έτσι? Να αφήσουμε και τη μαμά να δουλέψει. Το image που λέγαμε. Λοιπόν. Α! Ξέχασα το λόγο που ήρθα. Αυτά και αυτά. Ξέχασες το κινητό σου και είπα να στο φέρω. Μπορεί να το χρειαστείς. Είσαι καλά? Γιατί όχι? Είναι η γυναίκα που ονειρευόμουν, άσχετα από το πώς γνωριστήκαν. Δεν μιλάς σοβαρά, έτσι δεν είναι? Πολύ σοβαρά, Πέτρο. Ωραία, θα σου το ξαναπώ. Είμαι ερωτευμένος με τη Δάφνη, την αγαπάω. Ακόμα και αν δεν υπήρχαν λόγοι, πάλι θα τη ζητούσα να με παντρευτεί. Απλά τώρα έχω έναν παραπάνω. Και ζητάς την άδεια από μένα, που ξέρω ποιος είσαι. Μα, ακριβώς γι' αυτό. Γιατί ξέρεις πόσο της ταιριάζω. Η Δάφνη έχει ανάγκη από έναν άνθρωπο σαν και εμένα μαζί της. Γι' αυτό θέλω να με βοηθήσεις να την πείσω. Ακούω. Αυτό το θέμα για το γάμο είναι πολύ σοβαρό και ίσως λίγο βιαστικό. Άσε με να το δουλέψω λίγο μέσα μου. Τώρα, αντί να συζητάμε πώς θα μαζέψουμε τη Δάφνη, μήπως θα έπρεπε να μαζευτούμε εμείς λίγο? Είχαμε συμφωνήσει να είμαστε προσεκτικοί από εδώ και μπρος. Αλλά από ό,τι βλέπω, έχουμε ξεφύγει πάλι. Τόσοι απανωτοί θάνατοι είναι λογικό να προκαλέσουν υποψίες. Σκόπευα να μιλήσω με τον Αχιλλέα, αλλά στο λέω και σένα. Θα πρέπει να σταματήσουμε την επίθεση. Και θέλω να πιστεύω ότι οι τελευταίες αυτοκτονίες ήταν από συγκυρίες και όχι κατά παραγγελία. Είναι έτσι? Ναι. Συμπτώσεις ήταν άσχημες βέβαια, αλλά από ό,τι φαίνεται κάποιοι τρομοκρατήθηκαν και έκαναν βεβαιασμένες κινήσεις. Ναι. Μην το κλείσε παρακαλώ, εγώ είμαι. Τι θες? Διάβασα ένα δημοσίευμα. Παντρεύεσαι? Το διάβασες? Δεν στα πρόλαβε ο πατέρας μου. Α, θα το μαλώσω. Αλκιμινή ρωνεύεσαι. Δεν έχω καμία επαφή με τον πατέρα σου. Πες μου, είναι αλήθεια? Αλήθεια είναι, αλήθεια. Ναι. Και ειλικρινά χίλια συγγνώμη που δεν σε καλέσαμε στο γάμο, αλλά ξέρεις, ο γάμος είναι κλειστός με λίγους συγγενείς και φίλους. Θα σου στείλω κουφέτα όμως. Και Κρίστη? Άκου να σου πω. Την Κρίστη μην την ξαναπιάσεις στο στόμα σου. Και είμαι πάρα πολύ σίγουρος ότι ο πατέρας μου σε έβαλε να μου τηλεφωνήσεις. Τι έγινε, ανησυχεί? Μην και δεν τηρίζω τη συμφωνία μας. Αγόρι μου, αλήθεια σου λέω. Δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά. Δεν θέλω να έχω. Είμαι μαζί σου. Ναι. Μας έπεισες. Όμως θέλω σου πω, πες του
ότι εγώ τηρώ τη συμφωνία μου. Κρατάω τον λόγο μου, δεν χρειάζομαι μεσάζοντες. Άκουσε με, θέλω πραγματικά να βοηθήσω. Μα έχεις βοηθήσει ήδη, αρκετά. Και είμαι σίγουρος πως έχεις βάλει και εσύ το χεράκι σου στο νέο σχέδιο του πατέρα μου. Κάνεις λάθος. Το λάθος μου είναι ότι σπαταλάω το χρόνο μου μαζί σου. Μη με ξαναενοχλήσεις, σε παρακαλώ. Το κατάλαβες? Ποτέ. Άντε μου στο διάολο. Εγώ είδα ότι οι τελευταίοι θάνατοι έγιναν κάπως μυστηριωδώς. Δεν καταλαβαίνω το ύφος σου. Μιλάς λες και είσαι έξω από αυτό. Και γενικά, σε βλέπω λίγο χαλαρό με το θέμα της εταιρείας. Σαν να μην σε αφορά. Δεν έχω δώσει το δικαίωμα σε κανέναν να πιστεύει ότι χαλάρωσα. Στο έχω ξαναπεί. Εγώ διαφωνώ με τέτοιες τακτικές. Αν λοιπόν ανακαλύψω ότι εκτός από εκαθαρίσεις περιουσιών τρώμε και κόσμο, εγώ θα αποχωρήσω. Καλά τώρα. Αυτό δεν γίνεται και το ξέρεις. Δεν είναι καφενείο εταιρεία να μπαίνω βγαίνει κανείς όποτε θέλει. Μέχρι τώρα δεν έχει αποχωρήσει κανείς. Τότε θα είμαι ο πρώτος. Πες το και στον Αχιλλέα. Και μη διανοηθεί να με απειλήσει. Αν πάθω κάτι εγώ ή η κόρη μου, θα βγουν όλα στη φόρα. Έχω φροντίσει γι' αυτό. Αν πέσω, θα τους παρασύρω όλους μαζί μου. Έγινα κατανοητός? Για πες λοιπόν, πώς βρέθηκες έξω από το σπίτι μου? Με το χαμό που έγινε, δεν σε ρώτησα. Ήθελα να μιλήσουμε. Για ποιο πράγμα? Για τη συμπεριφορά σου εκείνο το βράδυ. Στο μπαράκι? Στο μπαράκι, ναι. Που έφυγα με τον Άρη, λες. Τι έγινε? Ζήλεψες? Απλώς δεν στο είχα καμακώνας έτσι με το πρώτο τυχόντα και αν φεύγεις μαζί του μετά. Κι είπες να τον κάνεις καινούριο. Μανώ, άσχετα με το τι είπαμε στους άλλους, εσύ και εγώ ξέρουμε την αλήθεια. Δεν ήταν για τόσο ψήφο καημένος. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ξέφυγα λίγο. Λοιπόν, είδες τον Άρη να μου την πέφτει και θόλωσες, ναι? Ναι. Γιατί? Δεν έγινε κάτι περίεργο. Με γουστάρει και το παλεύει. Αν δηλαδή ήταν κάποια άλλη στη θέση μου το ίδιο, θα έκανες. Αν πήγαινε να τη χτυπήσει, βέβαια, το ίδιο θα έκανα. Εγώ ξέφυγα, αλλά ο τύπος άπλωσε χέρι πάνω σου. Εντάξει, κόψε κάτι. Ίσα που μ' άγγιξε. Και εσύ του επιτέθηκες αλυσιασμένος. Εμένα αυτό κάτι άλλο μου λέει. Ναι, τέλος πάντων, μπορεί να ξύπνησε ο έφηβος που έχω μέσα μου. Για να πω. Γιατί τότε έλυναν τις διαφορές μου με το ξύλο. Και ορκισμένο νιάτο δηλαδή. Μανώ, όσο καθυστερείς να παραδεχτείς την αλήθεια, τα πράγματα θα περιπλέκονται. Και θα μετανιώσεις για το χρόνο που έχασες. Και ποια είναι η αλήθεια? Δεν ξέρεις. Για πες μου εσύ. Λοιπόν, ότι τον Άρη τον έδιρες επειδή ζήλεψες. Επειδή με γουστάρεις όσο σε γουστάρω κι εγώ. Και όσο να θες να πας κόντρα σε αυτό που μας συμβαίνει, στο τέλος θα σε νικήσει. Γι' αυτό κι εγώ δεν θα το βάλω κάτω. Αλλά μη φοβάσαι, δεν θα σε ξανανοχλήσω όπως παλιά. Απλά θα περιμένω. Κοίτα το τι ωραίο που είναι αυτό. Θα σου πηγαίνει πάρα πολύ, ε? Και αυτό, μα κοίτα τι χρώμα. Πολύ φωτεινό. Είναι ό,τι πρέπει για εξοχή. Λοιπόν, στην εξοχή τέτοια θα φοράς άνετα ρούχα. Να νιώθει καλά και το μωράκι μας. Το ξέρεις ότι τα φωτεινά ρούχα βοηθούν στην ανάπλαση του χαρακτήρα του παιδιού? Ναι, το έχω διαβάσει. Νιώθει όμορφα η μαμά, το αισθάνεται και το μωράκι και είναι χαρούμενο και αυτό. Λοιπόν, πάμε να τα δοκιμάσεις. Τρέλα, δεν είναι? Θέλω, δεν έχω όρεξη να τα δοκιμάσω. Καλύτερα να φύγουμε. Τι είπαμε? Τι είναι αυτά τώρα?
Είμαστε εμείς χαρούμενες, είναι χαρούμενο και το μωράκι μας. Ε? Οι ψυχολόγοι λένε ότι η περίοδος της εγκυμοσύνης διαπλάθει την προσωπικότητά του. Καλά. Αλλά άντε να τελειώνουμε γιατί βαρέθηκα. Έτσι, μπράβο. Να σου πω, μήπως δεν σου αρέσουν αυτά που σου διάλεξα. Εμπρός, διάλεξε μόνη σου. Ε? Α. Μια ματιά στα βρεφικά. Δεν θα αγοράσουμε τίποτα. Απλά να χαζέψουμε. Δεν θέλω. Θέλω να πάω σπίτι. Sorry, αλλά ήταν λάθος μου που δέχτηκα να έρθω. Καλά. Αλλά μιας και ήρθαμε, γιατί να μην ρίξουμε μια ματιά, να πάρουμε μια ιδέα. Αυτό που λένε Σιέλ για τα αγοράκια και Ρος για τα κοριτσάκια είναι πολύ ξεπερασμένο. Κοίτα το αυτό. Πες μου, δεν είναι ότι πρέπει για αγοράκι, ε? Τώρα, θα σε παρακαλώ, μην με ταλαιπωρείς άλλο. Το ότι δέχτηκα να σου δώσω το μωρό δεν σημαίνει ότι χαίρομαι κιόλας. Άσε που δεν είμαι σίγουρη πια. Τι λες? Τίποτα. Άστο. Κοίτα. Σε καταλαβαίνω. Αλλά αν προσπαθήσουμε να τα πάμε καλά, όλα θα είναι πιο εύκολα. Τίποτα δεν θα είναι πιο εύκολο. Είναι ότι πιο σκληρό υπάρχει στη ζωή μου. Σε παρακαλώ, πάμε να φύγουμε. Εντάξει, θα φύγουμε. Έχεις κουραστεί. Θέλω όμως να σκέφτεσαι ότι το παιδί σου θα είναι στα καλύτερα χέρια. Θα έχει δύο υπέροχους γονείς που θα το αγαπάνε και θα το φροντίσουν. Να μην ανησυχείς για τίποτα. Το μωράκι μας θα έχει μια υπέροχη ζωή. Συγγνώμη, αυτό εδώ πέρα είναι για αγοράκια ή κοριτσάκια? Αυτό είναι κοριτσίστικο. Βασικά για αγοράκια ψάχνω. Να σας δείξω. Να περάσουμε από εκεί να σας δείξω αγοριστικά. Πώς θα πάω. Καταστείτε στη Σλοβακία. Ρώσος είναι που δρούσε ανενόχλητο σε διάφορες χώρες στον Ανατολικό Μπλοκ. Μέχρι που ήρθε εδώ και τον τσακώσαμε. Μπράβο, εμόρ μου. Έστειλε και εσύ μας στην ασφάλεια, να ξέρεις. Ωραία, ένα καθήκη λιγότερο στους δρόμους. Να σου πω, είδα τον Νίκ πριν λίγο. Τι ήθελε? Τίποτα ιδιαίτερο. Να μου πει πως δεν έβγαλε άκρη με κάτι ονόματα που του έδωσα να ψάξει. Καλά, και ήρθε εδώ για να το πει κάτι κατά τηλέφωνο. Και εγώ το ίδιο να ρωτήθηκα, αλλά μου είπε πως θέλω να ξεσκάσει, να πάρει λίγο αέρα. Και δεν το βρήκε αυτό που έψαχνε. Αυτό σε κάτι τέτοια πετάει. Μήπως το έχεις βάλει πολύ δύσκολα? Εντάξει, δεν είναι και εύκολο να βρει κανείς λίστες από τόσο παλιά και μάλιστα από μια φαρμακευτική που έχει κλείσει. Τι προσπαθείς να βρεις αυτές τις λίστες? Την ταυτότητα αυτής της γυναίκας από το ίδρυμα. Με έχει συγκινήσει πολύ και θέλω να τη βοηθήσω. Μακάρι να τα καταφέρω. Πάντως από ό,τι μου έχεις πει δεν θυμάται για πολλά, ε? Όχι. Αλλά διψάει να πιαστεί από κάπου. Είναι πολύ σκληρό για έναν άνθρωπο να μην ξέρει ποιος είναι, να μην έχει ταυτότητα γονείου. Αν την έβλεπες πόσο βασανισμένη είναι, θα καταλάβαινες. Ειλικρινά και είναι τόσο άκακη και αθώα. Ναι, οκ, αλλά είσαι σίγουρο ότι θέλει να μάθει όντως ποια είναι πραγματικά? Γιατί να μην θέλει? Γιατί αυτό το παρελθόν που προσπαθείς να τις θυμίσεις μπορεί να θέλει να το ξεχάσει. Γιατί έχει σκιές και φοβάται να τις αντιμετωπίσει. Όχι, όχι. Υποφέρει πάρα πολύ και φαίνεται στη συμπεριφορά της. Πραγματικά πιστεύω ότι αν βρει το χαμένο του σε αυτό θα γαλινέψει. Και το αξίζει. Καταλαβαίνω. Και μου αρέσει πως ευαίσθητη. Μακάρι να τα βρει στην άκρη. Κι εγώ αυτό ελπίζω. Αν και μου φαίνεται πολύ δύσκολο. Η υπόθεση πάει χρόνια πίσω και δεν έχουμε καθόλου στοιχεία. Τι έπαθες? Δεν νιώθεις καλά? Τι κάνεις εσύ εδώ? Δεν περίμενα εδώ έτσι. Άλκη, η Ντορέτα. Ντορέτα, ο Άλκης. Yeah, χάρηκα. Γεια σου, Άλκη. Είναι και η Ντορέτα έγκυος και είπαμε να βγούμε μαζί μια βόλτα για ψώνια. Μια χαρά. Τι κάνεις εσύ εδώ? Μια εξαδέρφη μου γεννάει σε λίγο καιρό και είπα να πάρω κανένα χαζό δωράκι. Η Δέσποινα, τη θυμάσαι? Που πηγαίνατε αγγλικά μαζί? Α, ναι. Δεν ήξερα ότι είναι έγκυος. Ναι, παντρεύτηκε πέρσι και περιμένει μωράκι σε 3-4 μήνες. Όπως εσύ, πιστεύω. Ναι. Και εμείς το ίδιο. Γεννάμε το
Ίδιο καιρό. Λοιπόν, εμείς φεύγαμε, βιαζόμαστε πάρα πολύ. Πάμε. Κάτσε, παιδάκι μου, να πληρώσουμε. Πάμε. Χαιρετισμούς στη Δέσποινα. Εντολή του γιατρού. Να μην τον μπερδέψεις με αλκοόλ ή παυσίπονο. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να γίνει λάθος. Μην ανησυχείς, ρε μάνα, δεν πρόκειται. Αυτό το ξέρουμε μόνο εσύ και εγώ, εντάξει. Γιατί το συμμυστικοπάθεια, από ποιον να το κρύψω? Εσύ από ποιον λες? Μην πεις ότι υπονοείς τη Μαρίνα. Τώρα τι υποψιάζεσαι και γι' αυτό? Ότι μπορεί να με βγάλει από τη μέση? Παραλογίζεσαι, το καταλαβαίνεις? Μην μου βάζεις λόγια στο στόμα, δεν το σκέφτηκα έτσι αλίμονο. Απλά η Μαρίνα έχει τόσα στο κεφάλι της με τις δουλειές της. Ας μην τη φορτώνουμε και με αυτήν την ευθύνη. Καλύτερα τα φάρμακα να τα αναλάβω εγώ. Δεν σε πιάνω. Τι εννοείς? Αγόρι μου, είμαι μάνα σου και σε πονάω. Πώς θα ζήσω εγώ αν πάθεις κάτι? Γι' αυτό πρέπει να είμαι διπλά προσεκτική. Και θέλω να προσέχεις και εσύ μέχρι να γίνεις εντελώς καλά. Τι στο καλό υπονοείς? Γιατί δεν εμπιστεύεσαι στη Μαρίνα? Μη θυμώνεις τώρα. Απλά θέλω να είσαι λίγο επιφυλακτικός. Από διέστηση σου το λέω. Και τη διέστηση της μάνας μην την υποτιμάς. Σιδερένιος. Να τα πούμε γρήγορα από κοντά. Η ευκαιρία να τους χωρίσουμε για πάντα είναι τώρα. Κάτια. Έχει βουήξει ο τόπος. Είσαι σίγουρη πως η ιστορία με τον πιτσιρικά δεν θα βλάψει το μαγαζί? Μην αγχώνεσαι. Δεν θα έχει καμία επίπτωση στις παραστάσεις του Μάνου. Μίλησα με ραδιοφωνικούς παραγωγούς, με δημοσιογράφους. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα το μαζέψουν. Άλλωστε, έχουμε τον καλύτερο δικηγόρο. Μην το ξεχνάς αυτό. Ελπίζω να είναι έτσι. Μου πήρε καιρό να στρώσω το μαγαζί. Δεν θέλω να χάσω την πελατεία μου σαν καλά καθούμενα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όλα είναι υπό έλεγχο. Δεν ξέρω. Είχα κάποιες ακυρώσεις σε κρατήσεις. Ευτυχώς όχι πολλές. Αλλά αυτό δεν είναι καλό σημάδι. Έχω επενδύσει πολλά στην παράσταση του Μάνου. Αντί να χτουν όλα στον αέρα, κάηκα. Σύμφωνοι. Αλλά με έναν όρο. Αυτός δεν θα ξαναπλησιάσει την κόρη μου, Κυριάκος. Τι συμβαίνει? Άσχημα νέα? Μπα, καθόλου. Σου είπα, όλα είναι υπό έλεγχο. Τι έπαθες? Περίμενε με. Ποιος ήταν ο νεαρός? Κανείς. Ένας φίλος από την προηγούμενη ζωή μου. Σκέτος φίλος? Γιατί παρά ήταν έντονη η ταραχή σου. Ναι, σκέτος φίλος. Κρίστη μου, πώς είναι ο πατέρας του παιδιού? Όχι. Μου λες αλήθεια, γιατί αυτό σε κοίταζε με ένα βλέμμα? Άκου. Δεν σου έχω δώσει ποτέ το δικαίωμα να με ανακρίνεις. Οι φίλοι μου είναι δικός μου λογαριασμός. Κάνεις λάθος. Έχεις αναλάβει μια πολύ μεγάλη υποχρέωση απέναντί μου. Ναι, αλλά δεν είμαι αναγκασμένη να σου απαντώ σε ό,τι έχει να κάνει με τη ζωή μου. Και μάλιστα πριν από τη συμφωνία. Ακού να δεις, Κρίστη. Έχω επενδύσει πάρα πολλά σε αυτό το παιδί. Και υλικά και συναισθηματικά. Και δεν πρόκειται να αφήσω κανένα να τα τεινάξει όλα στον αέρα. Είναι ξεκάθαρο αυτό? Σαν πολυφόρα, δεν πήρες? Κοίτα. Δεν θέλω να υπάρχουν εντάσεις μεταξύ μας. Αλλά πρέπει να καταλάβεις ότι εδώ δεν παίζουμε. Έχουμε κάνει μια συμφωνία. Και δεν μπορείς να την αθετήσεις. Το καταλαβαίνεις? Το καταλαβαίνω. Πάμε. Ο τύπος είναι πάρα πολύ γρήγορος. Πάρα πολύ. Πρόλαβε και είπε στη Δάφνη για το λογαριασμό. Φίλε, νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε να βλέπουμε τα πράγματα έτσι όπως μας συμφέρει εμάς. Ο Γεωργόπουλος είναι καθαρός. Όσο και να μην μας αρέσει αυτό, όλα αυτό δείχνουν. Αυτό δεν το τρώω. Στάντερ έχει κάποιο σύστημα ειδοποίησης χακαρίσματος. Δεν εξηγείται αλλιώς πως πρόλαβε και τις είπε σήμερα κιόλας. Βλέπεις. Φίλε, δεν έχει νόημα να το συνεχίζουμε άλλο αυτό το πράγμα. Ο Ανδρέας είπε αλήθεια στη Δάφνη. Πας καλά, παιδί μου, πας καλά. Για να τρέξει να τη δικαιολογηθεί, σημαίνει ότι έχει λερωμένη τη φωλιά του. Έτσι πάνε αυτά. Όχι, μπορεί να μην είναι έτσι. Μπορεί να είναι σύμπτωση. Ναι, εγώ στις συμπτώσεις δεν πιστεύω. Τώρα θα τον πάρω, θα πέσω με τα μούτρα. Αλλά στο διαδίκτυο δεν μπορώ να τον ψάξω. Έχει πανίσχυρα συστήματα προστασίας. Αυτό δείχνει πόσο χοντράχωμένος είναι. Έτσι, τέτοια μέτρα δεν τα λαμβάνεις αν δεν είσαι χωμένος στα μπούνια. Αλλιώς πρέπει να τον στριμώξουμε. Αν είναι έτσι όπως τα λες τα πράγματα, η Δάφνη κινδυνεύει.
Και πρέπει να τη βοηθήσουμε. Πώς όμως? Θα γίνει η σκιά του. Εσύ πρέπει να μάθουμε πού πηγαίνει, με ποιους μιλάει, τα πάντα. Κάτι, έστω, μία άκρη, να συνεχίσουμε το ψάξιμο. Μήπως παραλογιζόμαστε, λέω εγώ τώρα. Μήπως το έχουμε βάλει με τον τύπο επειδή η Δάφνη με παράτησε. Ρε, ξεκόλα από τον κομμενικό. Αυτή η ιστορία από την αρχή εμένα μου χτύπησε καμπανάκια. Η Δάφνη θα βρεθεί μπλεγμένη πάρα πολύ χοντρά. Το ένστικτό μου δεν κάνει λάθη. Έλα, τι λέγατε με την Έλσα? Εντάξει, νομίζω ότι την έπεισε ότι αυτή η ιστορία έχει τελειώσει. Τελείωσε? Δηλαδή πώς? Εντάξει, μην φοβάστε, δεν της είπα πράγματα που δεν έπρεπε. Ναι, αλλά θέλω να ξέρω ακριβώς τι της είπε. Σε παρακαλώ, πες μου. Της είπα ότι ήθελα να της μιλήσω για εκείνο το βράδυ με το μυστήριο τον τύπο. Γι' αυτό ήμουν έξω από το σπίτι σας. Και προσπάθησα να την πείσω ότι αυτή η συμπεριφορά τώρα δεν είναι της ηλικίας της. Επικίνδυνα αυτά τα πράγματα. Και πώς αντέδρασε? Έλεγε τα δικά της, αλλά... Τέλος πάντων, τώρα δεν έχει νόημα να μπαίνουμε σε λεπτομέρειες. Πάντως, το σημερινό, που δεν μπορούσα να το αποφύγω βέβαια, με βοήθησε να το πάρω απόφαση. Δηλαδή? Δεν πρέπει να ξαναβρεθώ ούτε με σένα ούτε με την Έλσα. Τι εννοείς? Δεν έχει νόημα να το παλεύουμε. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Ναι, έχεις δίκιο. Πρέπει να κρατηθούμε μακριά ο ένας από τον άλλο. Μία 5η 2013. Η πιο όμορφη πρωτομαγιά της ζωής μου. Η Δάφνη, με θα μπορούσα να μιλήσω λίγο στο Μάριο? Λείπει. Για κάποιο διάστημα δεν θα είναι στο πανεπιστήμιο. Πώς και έτσι, τον απέσπασαν αλλού? Όχι ακριβώς. Τότε πού είναι? Είναι προσωρινά σε διαθεσιμότητα. Δεν το πιστεύω. Γιατί, τι συνέβη? Καλύτερα να το συζητήσεις μαζί του. Μη με φέρνεις σε δύσκολη θέση. Έχεις δίκιο. Ευχαριστώ πολύ, φιλιά. Την άκουσα να ψάχνει το δικό της, το Μάριο, αλλά από ό,τι κατάλαβα δεν τον βρήκε και πάει να δει τι τρέχει. Φυσικά. Ο έρωτας πάνω. Αχιλλέας είμαι. Σε ακούω. Είμαι στην Κύπρο και πρέπει να βρεθούμε. Πού? Θα μάθεις όταν έρθει η ώρα. Φρόντισε να είσαι ελεύθερη ως αργά το βράδυ. Πρέπει να μιλήσουμε για την ιστορία με τα πειραματικά φάρμακα. Καταλαβαίνεις τη σοβαρότητα, έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια. Περίμενε ειδοποίησή μου στο γραφείο σου. Δεν θέλω να υποψιαστεί ο Πέτρος το παραμικρό.
κάνεις, παιδί μου, έτσι ζασίφουνας. Άσε με. Τι ύφος είναι αυτό? Αυτό έχω. Παράτα με. Ρε κοριτσάκι μου, τι έγινε? Δεν ψωνίσατε με την Τωρέτα? Δεν αντέχω άλλο, καταλαβαίνεις? Με έχετε πρίξει. Θα με πεθάνετε μέχρι να κάνετε αυτό που θέλετε. Θα μου πεις τι έγινε? Τι να γίνει? Δεν θέλω να την ξαναδώ. Είναι ένα αρπακτικό που το μόνο που θέλει είναι να μου πάρει το μωρό. Αν μπορούσε θα το βγάζα από την κοιλιά μου να το βάλει στη δική της. Ηρέμησε, σε παρακαλώ. Πώς να ηρεμήσω? Όταν σκέφτομαι σε τι παγίδα έχω πέσει. Δεν θέλω να της δώσω το μωρό. Είναι, δεν κάνει για μάνα αυτή. Είναι ψυχάκι. Είναι ιστερική. Δεν γίνεται να κάνουμε τώρα πίσω, βρε κοριτσάκι μου. Θα βρούμε μπελά, το έχουμε υποσχεθεί. Εσύ φταις, έτσι όπως τα έκανες. Μπορείς τουλάχιστον να με απαλλάξεις από την παρουσία της. Ε, μπορείς να μου το κάνεις αυτό? Δεν φτάνει που θα μου πάρει το μωρό. Θα μου πάρει και την ψυχή. Γεια σας. Τι έγινε, μέχρι έξω ακούγονται οι φωνές της Κρίστης. Τι άκουσες? Που λέγατε για το παιδί? Μην της το κάνετε, αυτό δεν θα τα αντέξει. Τι εννοείς? Τι να μην της κάνουμε? Εννοώ να μην την πιέζετε. Δεν είναι πολύ καλά ψυχολογικά. Έχει περάσει τόσα. Έτσι σου λέει? Ότι την πιέζω για κάτι? Όχι, όχι, εγώ την βλέπω ότι είναι λίγο συμμογμένη. Μάλλον δεν θα έχει ξεπεράσει ακόμα τον Άλκη. Και τώρα με την εγκυμοσύνη δεν θα είναι εύκολο να τον ξεχάσει. Εσύ που είσαι φίλη της, κοίτα να την ηρεμήσεις. Εγώ δεν τα καταφέρνω. Δεν μπορώ να χωνέψω τη χωράνε δύο πόδια εδώ μέσα. Ρε, φαντάζεσαι δυο τόσο μικρά ανθρώπινα ποδαράκια. Μόνο που το σκέφτομαι τρελαίνομαι. Έτσι, έτσι, έτσι. Να μπαίνεις στο μου της πατρότητος. Τράβα τώρα να βρεις και καμιά χρησιμοποιημένη πάνω να κάνεις προπόνηση. Λες. Όσο σκέφτομαι αυτό το γάμο παροδία, δεν μπορώ να το χωνέψω πάντως. Δεν μου βγαίνει, ρε φίλε, από αυτό το μυαλί. Θα ζοριστείς, αλλά θα το καταφέρεις. Είδα την Κρίστη πριν. Τυχαία, σε ένα μαγαζί. Εκεί κατάλαβα πως δεν μπορώ. Δεν μπορώ να παντρευτώ άλλη. Δεν γίνεται. Είναι αδύνατο. Το φινάλε να σκέφτεσαι. Το φινάλε θα σε αποζημιώσει. Θα καταλήξεις με αυτήν που θέλεις. Αυτό να σκέφτεσαι, αγόρι μου. Μπορεί ο Θεός να μου πήρε το μηνά. Ο Ανδρόνικος βγήκε σκάρτος. Αλλά νομίζω πως μου έχει φέρει ένα πολύ καλό φίλο. Ότι είμαι και λεμπούρι, είμαι. Ε, δεν πιστεύω να είσαι και εσύ βαλτός. Ε, είσαι. Ποτέ δεν ξέρεις. τώρα που ανέφερες το μηνά, αυτό εδώ είναι για σένα. Τι είναι αυτό? Από ό,τι φαίνεται ο Μακαρίτης ο φιλαράκος σου είχε ποιητική φλέβα. Το βρήκε η Δάφνη στα πράγματά του και μου το έδωσε να σου δώσω. Έτσι μόνο, για να τον θυμάσαι. Πολύ εντάξει για το μου η Δάφνη. Mm. Κοίτα ρε το ταξιδιάρι που μας βγήκε ποιητής. Εντάξει τώρα, ποίημα δεν το λες. Μου θυμίζει τις πατέντες που έκανα στο σχολείο για να μην καταλαβαίνουν οι καθηγητές ότι ήταν σκονάκια. Τι πατέντες? Υψηλή επιστήμη. Έγραφα κάτι άκυρα στιχάκια και ήταν μέσα κωδικοποιημένα τα μαθήματα. Σούπερ. Κοίτα πώς τα φέρνει η μοίρα. Μέχρι και ποίημα σκονάκι μου έστειλε. Έμεινα κάγκελο όταν τον είδα. Από τη μια είχα την μυστερική την Τωρέτα και από την άλλη τον Άλκη. Φαντάσου τι φρίκι έφαγα. Και εκείνος τι έκανε? Κοιτούσε κάτι παπουτσάκια για βρέφη και είχε λιώσει. Το φαντάζεσαι? Χριστή, πρέπει να σταματήσεις να έχεις αμφιβολίες, ε. Να τον εμπιστευτείς. Δηλαδή? Καταρχήν να πεις αυτό το ζευγάρι ότι δεν θα τους δώσεις το μωρό. Φοβάμαι. Σήμερα παραλίγο να το πω στην Τωρέτα και πάλι δεν τα κατάφερα. Φοβάμαι την αντίδρασή της. Να βρεις τη δύναμη και να της το πεις. Δεν καταλαβαίνεις. Αυτή η γυναίκα έχει κάτι πάρα πολύ άρρωστο. Δεν μπορείς να φανταστείς πως μιλάει για το μωρό. Σαν να θέλει συνέχεια να μην υπενθυμίζει ότι το μωρό μου της ανήκει. Το μωρό αυτό είναι δικό σου. Και αυτό θα της πεις. Και θα δεις ότι στο τέλος θα πάνε όλα καλά. Αυτή η γυναίκα με τρομάζει. Η σιγουριά της με τρομάζει. Και είναι και η μαμά μου μέσα στον πανικό που με φρικάρει ακόμα παραπάνω. Λες και αν χαλάσει αυτή η συμφωνία θα καταστραφούμε. Τι εννοείς? Αυτό το ζευγάρι έχει δώσει κάποια χρήματα στη μαμά μου για τα πρώτα έξοδα. Και αν κάτι πάει στραβά θα τα ζητήσουν πίσω. Πώς γίνεται να είναι τόσο σκληρή η Έλσα? Κάνει ό,τι μπορεί για να μου πάρουν το μωρό. Ξέρεις τη μητέρα σου. Νομίζει ότι όλο αυτό το κάνει για το καλό σου. Όμως δεν θέλω να σκέφτεσαι έτσι.
Θα δεις ότι στο τέλος θα έχεις αυτό που θες και το μωράκι σου και τον Άλκη. Αρκεί να του πεις για την Τωρέτα και τη συμφωνία. Φοβάμαι! Και όλη αυτή η ιστορία με τους γάμους και τα διαζύγια πώς θα εξελιχθεί. Και τι άλλο θα ετοιμάσει ο πατέρας του για εκείνο, ναι, μου λες! Δεν μπορώ να εμπιστευτώ κανένα! Θα δεις ότι στο τέλος θα πάνε όλα καλά. Και θα έχουμε και δύο αυτό που μας αξίζει. Τι εννοείς? Εσύ την οικογένειά σου και εγώ τον ερωτά. Με το Μα. Σήμερα λίγο έλειψε να μου πει ότι με γουστάρει όσο κι εγώ. Και θα το κάνει, θα δεις. Να μην με λένε Έλσα. Αν δεν γίνει έτσι όπως τα λέω. Μακάρι. Καλώς τον. Τι είναι, αύριο σε περιμένω. Σ' άκουσα τόσο χάλια στο τηλέφωνο που είπα να έρθω πιο γρήγορα. Ωραίο το σπίτι. Καλό είναι. Έλα, πέρασε. Κάθισε. Πώς πάει? Εντάξει, τώρα που σε βλέπω καλύτερα. Γενικά, ας τα πάνε. Δεν καταλαβαίνω αυτή την αναβολή. Γιατί δεν έχεις μιλήσει στην κόρη σου? Τι περιμένεις? Δεν είναι μια απολυμμένη ιστορία. Θα σου πω, το κερασάκι στην τούρτα, ξέρεις ποιο είναι? Μάρθα μου είπε ότι η Άλσα μπορεί και να μην είναι ασυμβάτη. Αυτό γιατί δεν μου το είσαι πει τόσο καιρό? Έτσι όπως μου τα παρουσίασες, νόμιζα και εγώ ότι θα μιλούσε σύντομα. Μετά θα κάναμε τον έλεγχο και θα βλέπαμε. Εγώ δεν έπρεπε να ξέρω. Τι θα άλλαζε? Αφού είπαμε ότι η κόρη σου είναι η μόνη ελπίδα. Λόγω του αλκοολισμού είναι δύσκολο να μπει στη λίστα των μεταμοσχεύσεων. Δηλαδή να σου έλεγα κιόλας ότι η κόρη σου θα δούμε αν είναι συμβατή, δηλαδή πραγματικά τι θα ωφελούσε? Πρέπει να το πας καλά. Δηλαδή παλεύω τόσο καιρό να βρω μια λύση και μου λες αυτή τη στιγμή ότι μπορεί και να είναι μάταιο. Κοίταξε, αν θες να τα ρίχνεις πάνω μου, οκ, κανένα πρόβλημα. Το θέμα είναι όμως ότι βρίσκουμε λύση στο πρόβλημα. Και ποια είναι η λύση στο πρόβλημα? Είναι να δούμε αν η κόρη σου είναι συμβατή. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Ναι, αν χάσουμε άλλους δύο μήνες σε καθυστερήσεις και αναβολές, τότε καλύτερα να μην μάθουμε τίποτα. Ωραία. Και πώς θα μάθουμε αν η Έλσα είναι συμβατή? Με ειδικές εξετάσεις. Τώρα που είμαι εγώ εδώ θα το φροντίσω. Έχω κάτι γνωστούς, δύο δικούς μου, οι οποίοι είναι στο κέντρο συμβατότητας. Θα τους μιλήσω. Το θέμα είναι ότι ο χρόνος πιέζει. Μανώ, είσαι πάρα πολύ τυχερός που το σηκώτη ανταποκρίνεται στη θεραπεία. Κανονικά θα έπρεπε να έχεις οριαστεί. Ναι, αυτό ξαναπέστω, είμαι πάρα πολύ τυχερός. Ναι, είσαι πάρα πολύ τυχερός και σου ξαναλέω. Το θέμα είναι όμως ότι δεν μπορώ να σου εγγυηθώ για το πόσο τυχερός θα είσαι ακόμα. Μανώ, πρέπει να αποφασίσεις τι θέλεις. Θες να πεθάνεις ή να ζήσεις? Να ζήσω θέλω. Ωραία λοιπόν. Τότε η μικρή πρέπει να κάνει την εξέταση. Όμως γρήγορα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πρέπει να γίνει τώρα. Πήρα στο πανεπιστήμιο και μου είπαν ότι... Με βάλανε στον πάγο. Ναι. Γιατί, τι έγινε? Άστο καλύτερα. Είσαι καλά? Αν σου πω ναι, θα με πιστέψεις? Πολύ θα το ήθελα. Για σένα να μην ρωτήσω. Φωνάζει από μακριά ότι είσαι ευτυχισμένη. Ναι, είμαι καλά. Όσο και να σου ακούγεται επαλαβό, χαίρομαι. Πάντα ήθελα να είσαι ευτυχισμένη. Το ξέρω. Όμως δεν ήρθες για να μάθεις αν είμαι καλά, σωστά? Ναι. Θέλω να μιλήσουμε για τον Νίκ. Ανησυχώ για αυτόν. Κάνει ρυψοκίνδυνες κινήσεις. Όπως? Δεν ξέρω. Τρώει διάφορα κολλήματα και χώνεται στα πόδια του Αντρέα. Αυτό με ανησυχεί περισσότερο.
Ώστε αυτό είναι το θέμα μας. Τελικά, τώρα μιλάμε. Ο Αντρέας είναι πολύ εντάξει. Δεν κρύβει κάτι, ούτε έχει σκελετού στην τουλάπα του. Ωραία, και από μένα τι θέλεις, λοιπόν. Ο Νίκ μας ήθελε μαζί. Αναστατώθηκε όταν χωρίσαμε και μέχρι εκεί το καταλαβαίνω. Αλλά έχει φάει τρελό κόλλημα με τον Αντρέα. Όλο αυτό τον έχει τρελάνει και βλέπει παντού συνωμοσίες. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτά μου τα λες εμένα και δεν τα λες αυτόν. Του τα είπα, αλλά δεν καταλαβαίνει. Έχει στραβώσει πάρα πολύ άσχημα με τον Αντρέα. Του έχει γίνει αιμονή αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Δηλαδή μου ζητάς να μεσολαβήσω για να τους τα φτιάξω. Σου λέω απλά ότι αυτό δεν του κάνει καλό. Αν ο Αντρέας καταλάβει κάτι, θα το βάλει στο πρώτο αεροπλάνο και θα τον στείλει πακέτο στην Αθήνα. Και θα έχει και δίκιο. Έχεις κάτι συγκεκριμένο που κατηγορείς τον Νίκ? Μαρία, δεν τον κατηγορώ. Είναι φίλος μου και τον αγαπάω. Να τον προστατεύσω θέλω. Αν πάει στην Αθήνα, θα τον βάλουν φυλακή και αυτό δεν το θες ούτε κι εσύ. Μισό λεπτό για να καταλάβω. Νοιάζεσαι για την τύχη του Νίκ ή για να μην ενοχληθεί ο Αντρέας? Για ποιον νοιάζεσαι τελικά, πραγματικά? Για το φιλαράκι σου ή για τον έρωτά σου? Έπρεπε να βρω τη δύναμη να της πω την αλήθεια, αλλά είμαι δειλός. Κατάλαβες? Αυτό είναι ο φίλος σου. Δειλός. Μανώ, μην τα βάζεις με τον εαυτό σου. Δεν είναι εύκολο αυτό που περνάς. Πάρα πολύ αδύναμος. Δεν έχω τα κότσια να της πω την αλήθεια, ρε. Ποια αδυναμία λες? Αλλιώς είναι τα πράγματα όταν είναι στη θεωρία. Όταν δηλαδή είναι κάτι απρόσωπο, όταν το παιδί είναι μια ιδέα. Και διαφορετικά τώρα που έχει πρόσωπο. Τούμπαρα ολόκληρη τη ζωή μου να βρω την κόρη μου και τώρα κοντεύω να διαλύσω και τη δική της τη ζωή. Για να σώσω το Μάρεν. Όχι, Μανώ. Της δίνεις την ευκαιρία να σώσει τη ζωή του πατέρα της. Γιατί δεν το βλέπεις έτσι? Ερωτεύτηκα τη μάνα της, το καταλαβαίνεις? Μια γυναίκα που δεν μου φταίει σε τίποτα και της έχω φέρει άνω κάτω όλη της τη ζωή. Συζητάμε τώρα για το πώς θα σωθώ. Δεν ξέρω αν έχει νόημα. Δεν πραγματικά σου λέω. Τι να το κάνω αν δεν έχω δίπλα μου τη γυναίκα που αγαπάω? Τι να το κάνω αν καταστρέψει τη ζωή της χώρας μου? Αν μου είχες πει για τη συμβατότητα, μπορεί τα πράγματα να ήταν αλλιώς τώρα. Και τι θα έχεις κάνει? Δεν ξέρω τι θα είχα κάνει. Μπορεί να μην τα είχα περάσει την τσάπα όλα αυτά. Ξέσπασες. Ωραία. Τώρα βρες έναν τρόπο για να μάθουμε. Εγώ θα μείνω στην Κύπρο για όσο χρειαστεί. Αυτό που θέλω από σένα είναι να φιαλίδει ο αίμα της κόρης σου. Αλλά όμως βιαζόμαστε. Πρέπει τώρα. Κοίτα. Σε αυτό το ξενοδοχείο μένω. Πάρ' το. Σε περιμένω όσο πιο γρήγορα γίνεται. Μάνο, ο χρόνος μας πιέζει. Τα λέμε. Λίγο νερό, σε παρακαλώ. Ναι, αμέσως. Ορίστε. Τι έχεις, έκλαιγες? Όχι. Αγάπη μου, αισθάνομαι πολύ όμορφα που ξαναγυρίσα σπίτι. Τώρα που έχω κοντά μου εσένα και την Έλσα μας, όλα θα πάνε καλά. Κάτσε. Θέλω να μιλήσουμε σοβαρά. Δεν είναι ώρα για τέτοιες κουβέντες. Ο γιατρός είπε να μην ταράζεσαι. Κοίταξε με. Το παιδί μας χρειάζεται. Η Έλσα μου το είπε καθαρά. Μας θέλει μαζί. Ναι, το ξέρω. Η Έλσα είναι σε δύσκολη ηλικία τώρα. Η κόρη μας είναι ό,τι πολύτιμο έχουμε. Δεν πρέπει να την πληγώνουμε. Ούτε εγώ θέλω να γίνει αυτό. Η κόρη μου είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχω. Η κόρη μας, Μαρίνα. Το δικό μας παιδί. Το αίμα μας. Το ίδιο πολύτιμο είσαι και εσύ για μένα. Μαρίνα, θα σου εξομολογηθώ κάτι και μη γελάσεις. Αισθάνομαι ότι σε ξαναερωτεύτηκα, Μαρίνα. Για να πω την αλήθεια, μάλλον τώρα νιώθω ότι σε ερωτεύτηκα πραγματικά. Τόσο καιρό σε μοιαζόμουν, σε αγαπούσα, σε ήθελα. Αλλά τώρα αισθάνομαι ότι πραγματικά είμαι ερωτευμένος. Κοίταξέ με.
Είμαι δικό σου, Μαρίνα. Πες μου πως δεν είναι αργά για μας. Σε παρακαλώ, πες το. Κι εγώ θέλω την οικογένειά μας ενωμένη. Θέλω να είσαι καλά και εσύ και η Έλσα. Okay. Θα του μιλήσω. Πρέπει να πηγαίνω. Έχω πολλή δουλειά. Γεια. Δάφνη. Μου υπόσχεσαι ότι θα προσέχεις. Τι να προσέχω? Δεν ξέρω. Απλά μην αφήσεις τίποτα να επηρεάσει την κρίση σου και να εμπιστεύεσαι πάντα το ενστικτό σου. Μαρία, είμαι καλά. Μην ανησυχείς για μένα, αλήθεια. Κοίτα να προσέχεις εσύ τον εαυτό σου, εντάξει? Κι εγώ καλά είμαι. Κοίτα, ξέρω ότι δεν θέλεις να συζητήσουμε για αυτό που έγινε στη δουλειά σου και το σέβομαι, ειλικρινά. Πιο πολύ γι' αυτό ήρθα να στατώθηκα όταν έμαθα ότι σε βάλαν σε διαθεσιμότητα. Φοβάμαι πως ο χωρισμός μας έχει παίξει ρόλο και αυτό με πονάει πάρα πολύ. Μην νοιάζεσαι για μένα. Ειλικρινά. Θέλω να είσαι ευτυχισμένη. Απλά θέλω να προσέχεις. Στο ξαναλέω. Κάνε το για μένα. Ευχαριστώ για όλα. Γεια. Γεια σου και σένα. Άντε. Δεν μου λες. Σου ξέφυγε κάτι στην Έλσα για το μωρό. Της είπες ότι θα το δώσουμε. Μαμά, παράτα με. Κριστή, μου πέταξε κάτι πριν. Και δεν νομίζω να το πει έτσι τυχαία. Τι σου πέταξε? Λέγε, τι το πες. Ναι, τι το είπα. Τι θες τώρα? Φρε κοριτσάκι μου, είχαμε συμφωνήσει να μην μιλήσεις σε κανέναν. Αν μαθευτεί, ξέρεις τι έχει να γίνει. Δεν θα πει τίποτα. Την εμπιστεύομαι. Είσαι πολύ αφελής. Μετά από όλα αυτά που τραβήξαμε, δεν έπρεπε να εμπιστεύεσαι κανέναν. Ρε μαμά, η Έλσα είναι σαν αδερφή μου. Και ο πατέρας σου με τον Πέτρο είναι αδέλφια, αλλά ξέρεις πως σου φέρθηκε. Αν ξεφύγει κάτι στην Έλσα, μπορεί να πάει στα αυτιά της Δάφνης και τότε φαντάζεσαι τι έχει να γίνει. Σου λέω δεν θα πει τίποτα. Τι δεν καταλαβαίνεις? Φρε κοριτσάκι μου, μπορεί να μπλέξουμε με τα δικαστήρια. Αυτό που πάμε να κάνουμε είναι παράνομο, δεν είναι καν υιοθεσία. Θα πάμε φυλακή κι εσύ κι εγώ. Και τι νομίζεις? Ότι στη φυλακή θα νιώθω χειρότερα? Έτσι κι αλλιώς μια φυλακή θα είναι η ζωή μου, αν δώσω το μωρό μου. Αν? Τι εννοείς αν? Το έχεις μετανιώσει? Όχι. Θα κάνω ό,τι συμφωνήσαμε. Και μη μου τη σπάς, με έχεις πρίξει. Λοιπόν, να ορκίσεις την Έλσα να μην της φύγει κουβέντα γιατί καήκαμε. Να της πεις πως θα πάμε φυλακή και εσύ και εγώ. Θα καταστραφεί η ζωή μας. Ξεκόλα. Η Έλσα δεν θα πει τίποτα. Τέλος. Καιρό είχαμε να βρεθούμε. Είσαι πιο όμορφη από ποτέ. Ήλπιζα ότι δεν θα χρειαζόταν να ξανασυναντηθούμε.